φίλες και φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube. Meet the Grill Stories και γράφουμε πολλά χιλιόμετρα στο κρέας και το ψήσιμο μαζί. Κοντοσούβλια ξέρω, έχουμε και έχετε κάνει πολλά, όμως σήμερα φτιάχνω το πιο απίθανο γεωργιανό κοντοσούβλι, μαριναρισμένο σε κεφίρ, με ένα μπαχαρικό που τα σπάει, μέλι σου μέλι. Ακολουθήστε μας και πάμε να γράψουμε πολλά χιλιόμετρα στο ψήσιμο μαζί. Καλό κοντοσούβλι, παιδιά, κάνει ο λαιμός. Είναι ένα κομμάτι που τα έχει όλα. Και λιπάκι, και κρεατάκι, και τρυφερότητα. Όμως και η σπάλα μια χαρά είναι, ειδικά το κάτω κομμάτι της. Τώρα, αν θέλετε εσείς, ντε και καλά να μου βάλετε μπούτι, δεν θα πω όχι. Αλλά θα μου πετάξετε μέσα και μερικά κομμάτια από πασετούλα και θα με θυμηθείτε. Το πόσο εκατοστά θα κόψετε το κρέας για το κοντοσούβλι εξαρτάται, παιδιά, από τις σούβλες που έχετε. Εγώ θα το περάσω σε μεταλλικές σούβλες, λίγο πλακέ, όπως βλέπετε. Τώρα, εσείς αν έχετε πιο χοντρές σούβλες, πιο μεγάλα κομμάτια. Πιο μικρές ή σουβλάκια ξύλινα, ακόμα πιο μικρά. Την καλύτερη δουλειά στις μαρινάδες την κάνουν τα όξινα. Δηλαδή, κρεμμύδι, ντομάτα, ξύδι, λεμόνι, κρασιά. Εμείς όμως θα χρησιμοποιήσουμε την αυθεντική, γεωργιανή και καυκάσια συνταγή και θα βάλουμε κεφίρ. Είναι φανταστικό το τσιμένι, αυτή η ωραία γεύση από το σκόρδο, το ξινό από το κεφίρ, και ήρθε η ώρα το χοιρινό μας να πάρει το μπανάκι του. 6 ολόκληρες ώρες θα μου το αφήσετε να μαριναριστεί στο ψυγείο. Ανάψτε κάρβουνα. Ανάψτε ψισταριές. Πέρασαν 6 ώρες και εμείς είμαστε έτοιμοι να περάσουμε το κοντοσούβλι μας. Το κοντοσούβλι θέλει καλό ζύγισμα. Προσέξτε πώς θα μου περάσετε τα κομματάκια.